Το Υπουργείο Υγείας περνά πλέον και το ζήτημα της χρηματοδότησης του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια, καθώς το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Η δράση του κέντρου τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένη, με στόχευση στην παροχή της απαραίτητης φροντίδας για περίπου 600 ασθενείς με άνοια, αλλά και για τις οικογένειές τους. Τα αποτελέσματα της παρουσίας του κέντρου στην τοπική κοινωνία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στη και αξιωματικών φρουράς Ιωάννινων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε η σημασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης, καθώς επίσης και ο καταλυτικός παράγοντας της πρόληψης. Ιδιαίτερα σημαντική, μάλιστα, σύμφωνα με την ψυχολόγο και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια, Μαρία Λαμπρινή Κούλα, ήταν η συμμετοχή πασχόντων με άνοια στην εκδήλωση λίγες μόλις ημέρες πριν τις γιορτές. Πραγματικά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας για διάφορους λόγους. Αρχικά γιατί είναι τα Χριστούγεννα και βρίσκονται μαζί μας στη Λέσχη όλοι οι άνθρωποι, γύρω στους 80-90 ανθρώπους, οι οποίοι δυσκολεύονται, έχουν άνοια, και οι φροντιστές τους, και ήταν για μας πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι από τις λίγες φορές που βρίσκονται σε ένα χώρο όλοι μαζί και έχουν τη δυνατότητα να περάσουν όμορφα και να απολαύσουν γιορτινές στιγμές παρέα με άλλους ανθρώπους και να συζητήσουν για τις δυσκολίες τους. Με αφορμή λοιπόν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή αλλά και την μετάβαση μας στο Υπουργείο Υγείας μέσα από τη χρηματοδότηση κυρίως, γιατί το Υπουργείο Υγείας όλα αυτά τα χρόνια είχε την εποπτεία του Κέντρου Ημέρας. Με λίγη το ΕΣΠΑ, αλλά περνάμε στο Υπουργείο Υγείας, είναι πολύ σημαντικό για μας. Κάναμε έναν απολογισμό λοιπόν του έργου. Αυτά τα 3 χρόνια είχαμε πολύ σημαντική παρουσία νομίζω στην τοπική κοινότητα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις και έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετοί συμπολίτες μας για το πρόβλημα της και για την πρόληψη, και έχουν λάβει υπηρεσίες μας γύρω στους 600 ανθρώπους. Κυρίως η πλειοψηφία τους είχαν ήδη κάποιο πρόβλημα με άνοια και οι φροντιστές τους. Οπότε για μας είναι η σημερινή μέρα, έχει πολλαπλό όφελος. Ήρθαμε και σε επαφή με τους συνεργάτες μας και τους συναδέλφους από άλλες δομές και υπηρεσίες, οι οποίοι καθημερινά μας στηρίζουν. Βλέπετε να ενδιαφέρεται ο κόσμος για την άνοια, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα? Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την άνοια, είναι και αρκετά φοβισμένος, θα έλεγα. Καθημερινά έχουμε τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω στα 50 και άνω, οι οποίοι δυσκολεύονται με τη μνήμη τους και έρχονται στο Κέντρο Ημέρας για να εξετάσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες και να μπουν στα προγράμματα. Και είναι μια πολύ σημαντική προσφορά, νομίζω, του Κέντρου Ημέρας σε αυτό το κομμάτι. Και μια ακόμη πιο σημαντική προσφορά είναι στους ανθρώπους που ήδη πάσχουν. Τη στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στο Κέντρο Ημέρας για την Άνοια εξέφρασε η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου. Προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τα συγχαρητήρια όλης της Περιφέρειας για τις εξαιρετικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχει το Κέντρο Άνοιας σε όλους τους ωφελούμενους, αλλά και στους φροντιστές και στους οικείους αυτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό κέντρο για όλη την περιοχή μας και καλώ όλους όσους έχουν προβλήματα άνοιας, είτε είναι σε αρχικό στάδιο, είτε είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, αλλά και τους φροντιστές αυτών και άτομα και μέλη των οικογενειών τους, να προσέλθουν στο Κέντρο Άνοιας προκειμένου να λάβουν είτε φροντίδα υγείας, είτε ενημέρωση, είτε καθοδήγηση για το πώς θα χειριστούν και πώς θα φροντίσουν τους ανθρώπους τους. Ως την επόμενη πανδημία, χαρακτήρισε την άνοια ο επιστημονικά υπεύθυνος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Ευάγγελος Παπάς, σημειώνοντας τον καταλυτικό ρόλο του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια στη σωστή διαχείριση της ασθένειας. Είναι μια σημαντική για μας προφανώς στιγμή να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στην εκδήλωσή μας συμμετέχουν και οι ωφελούμενοι, οι φροντιστές τους και οι φορείς που είναι στην πόλη μας, ο Δήμος, η Περιφέρεια και από τη μεριά του Ιατρικού Συλλόγου, του ΟΚΠΑΠΑ. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας έρχεται από την πολιτεία για να ανταποκριθεί σε μια βασική ανάγκη που είναι η διαχείριση της άνοιας. Η άνοια παγκοσμίως είναι η επόμενη, ας την πούμε, πανδημία ή επιδημία. Με την έννοια ότι η αύξηση της θα είναι τεράστια επειδή ακριβώς οι άνθρωποι θα ζουν περισσότερο. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, για να πάρουμε την Ελλάδα, ότι τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 20-30 χρόνια, στην Ελλάδα θα είναι πάνω από 300.000 άνθρωποι που θα πάσχουν από άνοια.
Η άνοια όμως μπορεί να προληφθεί, έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος μέσα από την πρόληψη, μέσα από τον τρόπο ζωής, μέσα από την επαφή με το ιατρικό σύστημα, έτσι ώστε να προλάβει τις αρρώστιες δηλαδή, να μπορέσει να προληφθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό από 30 έως 40%.